Έχω θυμό μεγάλο, έχω τσατίλα. Πριν περάσουμε στην Ιλάνα Παπαγεωργίου, θέλω να δούμε ένα βιντεάκι, παλιό βιντεάκι, που ανέβηκε στο facebook.gr. Θέλετε να το δούμε πριν από αρκετά χρόνια στο Top Chef που παρουσίαζε η Νάντια Ιμπουλέ? Έγινανε τα νεύρα μου τσατάλια. Λες κι η ζωή επίτηδες το καμνί και μου πετάει ο μπρος μου και ένα βλαμμένο. Και ένα βλαμμένο. Όταν μαγειρεύω νιώθω αγάπη για αυτό που κάνω. Σήμερα φτιάχνω ένα πιάτο πόβερο που λένε στην Ιταλία. Και ένα βλαμμένο. Και ένα βλαμμένο. Με βοήθησε πάρα πολύ. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Μα έμεινε ένα τούβλο, ένα κοθόνι. Εγώ θυμάμαι ότι δεν ολοκλήρωσε και λόγω εργασιακού φόρτου και υποχρεώσεων των επαγγελματικών αποχώρησε νωρίς από το παιχνίδι. Δεν ξέρει πόσο κάμνουν δυο και δύο. Το τηλεοπτικό παρελθόν του Πάνου Ιωαννίδη στο Top Chef του Αντένα φανερώνει ότι ο νυν Κρητής ήταν αυστηρός και με τους συμπαίκτες του 10 χρόνια πριν. Μου πήρε και το ύφος του ξερόλα. Ο Σωτήρης Κοντιζάς το 2014 βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Ελένης Ψυχούλη και κάπου εκεί βγήκαν τα κομπιουτεράκια για την ηλικία του. Το Λεωνίδα Κουτσόπουλο τον συναντήσαμε πρώτη φορά στο MasterChef το 2017, αλλά όχι στη θέση του Κρητή. Ο οποίος Σταύρος, θέλουμε να σας τον δείξουμε, 2017 είχε πάρει μέρος στο παιχνίδι Ζητείτε Σεφ. Το ήξερες εσύ αυτό, το ήξερες εσύ Μίνα? Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα και να το σχολιάσουμε. Είναι συμπαθέστατος, να τον δούμε λίγο. Άγχος δεν έχω. Ανάμεικα τα συναισθήματα, γιατί ακόμα ανυπομονώ, δεν θα κάνουμε. Αληθινός άνθρωπος και μετά για μένα Σεφ. Πώς να μην τρελαθώ με το μαλάκα. Με το μαλάκα. Με το μαλάκα. Καθόλου σε ποιο σημείο βρίσκονται, αν υπάρχει μέσα, αν έχει πληροφορίε, αν υπάρχει τελική πεντάδα που λέμε ή αν έχουν μείνει δύο που πάνε στον τελικό. Έχει κάποια πληροφορία? Κάτι θα γνωρίζω, αλλά δεν μπορώ να το πω. Γιατί δεν μπορεί να το πει? Αυτό δεν έχει συμβόλαιο. Αυτό δεν έχει συμβόλαιο με το αυτά. Δεν γίνονται αυτά τώρα. Λίγο έτσι, μια μικρή γεύση, βρε παιδί μου. Πες έτσι. Τι φοβάσαι, μη σου κόψουν την καλημέρα? Όχι, δεν έχω τέτοιε φοβίε, μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό λέω. Μ' άνθρωπος είμαι κι εγώ, πόσο θα αντέξω. Και αυτός που φεύγει σήμερα είναι ο Ηρακλής. Πολύ καλύτερα μαγειρεμένα στο πιάτο του Ηρακλή. Κι αν τύχει και ζητήσει και τα ρέστα, άλλη μόνο του τότε του χαραμοφάει. Χαραμοφάει.